Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο βουλευτές για την ερώτησή τους, γιατί έτσι μου δίνουν την ευκαιρία να τοποθετηθώ για άλλη μια φορά στο ζήτημα της διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και ειδικότερα στο θέμα της αδειοδότησης του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ. Προφανώς το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά πολύ κόσμο, γιατί αφορά το ελληνικό τραγούδι, το οποίο, όπως και εσείς είπατε, βεβαίως είναι ένα μέρος της ταυτότητάς μας. Αλλά να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Βεβαίως κατετέθη σήμερα το μεσημέρι στο Υπουργείο η έκθεση βιωσιμότητας. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Καταρχήν, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε δύο πράγματα. Το βασικό ζητούμενο είναι ότι η πολιτεία θα πρέπει να ακολουθήσει μία διαδικασία που να είναι νόμιμη, αποδοτική και αποτελεσματική για τη λειτουργία κάθε οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, εποφελία των δημιουργών και με όρους διαφάνειας και λογοδοσίας. Όχι μόνο γιατί ο χώρος έχει τραυματιστεί στο πρόσφατο παρελθόν, και αναφέρομαι και εγώ στην ΑΕΠ, αλλά κυρίως γιατί οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δεν διαχειρίζονται, δεν προωθούν το δικό τους συμφέρον, διαχειρίζονται τα χρήματα των δημιουργών για λογαριασμό των δημιουργών. Από την άλλη πλευρά, εκτός από τους δημιουργούς υπάρχουν και οι χρήστες. Είναι επιχειρήσεις και οργανισμοί που χρειάζονται τη μουσική δημιουργία προκειμένου να επιτελέσουν το ρόλο τους. Επιχειρήσεις που προσφέρουν εργασία, συνεισφέρουν στα φορολογικά βάρη κλπ. Αξιώνουν λοιπόν και εκείνοι και δικαιολογημένα να υπάρχει ένας οργανισμός ή να υπάρχουν οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οι οποίοι να είναι αξιόπιστοι και κυρίως διαφανείς στη λειτουργία τους. Νομίζω ότι σε αυτά μπορούμε να συμφωνήσουμε και να ξεκινήσουμε τώρα από αυτά τα οποία έχετε θέσει στις ερωτήσεις. Καταρχήν στην πρώτη ερώτηση του κ. Σκουρολιάκου. Ετιάστε στην ερώτησή σας ότι κολυσιεργώ καθ' υπέρβαση του νόμου. Ας δούμε λοιπόν τι λέει ο νόμος ο δικός σας, του ΣΥΡΙΖΑ, ο 4481 του 2017 και τι έπραξε το Υπουργείο. Διαβάζω λοιπόν verbatim, κατά λέξη. Ο ενδιαφερόμενος οργανισμός, άρθρο 4, παράγραφος 2, υποχρεούται πριν την έναρξη της λειτουργίας του να καταθέσει στον ΟΠΗ αίτηση συνοδευόμενη υποχρεωτικώς από τα ακόλουθα στοιχεία. Το ύψος των εξόδων διαχείρισης, όπως επίσης και κάθε άλλο στοιχείο που ζητείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή τον ΟΠΗ, σχετικά με την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης. Στο ίδιο άρθρο, παράγραφος 3. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και προκύπτει προδήλως ότι ο οργανισμός είναι βιώσιμος. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη νομική ανάλυση για να αντιληφθεί κανείς, καλόπιστος και κακόπιστος, ότι η βιωσιμότητα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης είναι βασικό στοιχείο που οφείλει να ελέγξει το Υπουργείο για τη χορήγηση της άδειας. Και όχι απλώς βιώσιμος, αλλά προδήλως βιώσιμος. Με τέτοια ένταση νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ την απέτηση της βιωσιμότητας. Και εγώ συμφωνώ με αυτό. Διότι ένας μη βιώσιμος φορέας δεν έχει την ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης. Άρα είναι καταστροφικός και επιζήμιος για τους δημιουργούς. Τώρα, πώς αποκτάται αυτή η βιωσιμότητα, πώς εξασφαλίζεται? Έρχεται η αιτιολογική έκθεση του ίδιου του νόμου και λέει για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας του ετώντος οργανισμού, ο ΟΠΗ ή το Υπουργείο μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και άλλων στοιχείων, όπως για παράδειγμα επιχειρησιακό σχέδιο ή άλλες σχετικές μελέτες, δηλαδή μελέτη βιωσιμότητας. Επομένως, είναι αυτό ακριβώς το οποίο ζητήσαμε, μελέτη βιωσιμότητας. Όταν μάλιστα όλοι γνωρίζουμε τα έργα και τις ημέρες της ΑΕΠ, οι πρακτικές στις οποίες τραυμάτισαν το χώρο. Να λοιπόν γιατί ζητούμε το αυτονόητο. Ζητούμε αυτό το οποίο απαιτεί ο νόμος. Όχι όμως από λόγους ιδιοτροπίας, αλλά για να διασφαλιστούν πραγματικά τα δικαιώματα των δημιουργών. Και αυτό το οποίο δεν αναφέρεται και δεν ακούγεται πουθενά, είναι ότι η ΕΔΕΜ που ζητεί την άδεια για να διαχειριστεί εκατομμύρια ευρώ σε δικαιώματα, έχει κάνει την αίτησή της με 269 μέλη και κεφάλαιο 9.500 ευρώ. Είναι προφανές λοιπόν γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού, ο ΟΠΗ και ο Υπουργός πρέπει να ζητήσουν περισσότερα στοιχεία, τα οποία άλλωστε, όπως φαίνεται, σήμερα τα κατέθεσαν. Από εκεί και πέρα, λέτε ότι η προηγούμενη διοίκηση του ΟΠΗ είχε εκδώσει θετική γνωμοδότηση για την αδειοδότηση της ΕΔΕΜ. Και πάλι σας θυμίζω ότι ο νόμος 4481 του 2017 προσνέμει την αποφασιστική αρμοδιότητα στον Υπουργό και όχι στον ΟΠΗ.
Αν ο νομοθέτης ήθελε να αποφασίζει ο ΠΗ, θα του έδινε αποφασιστική αρμοδιότητα. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε. Ενώ λοιπόν η γνωμοδότηση του ΟΠΗ, την οποία επικαλείστε, είναι αναλυτική σε όλα τα υπόλοιπα σημεία, ειδικά στο θέμα της βιωσιμότητας, απλώς παρέθεσε διατάξεις χωρίς ειδική σκέψη, χωρίς αιτιολογία για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Επομένως, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Από εκεί και πέρα, για το επόμενο το οποίο λέτε, ότι ο ΟΠΗ αδειοδότησε εταιρεία ιδιωτικών συμφερόντων για να οδηγηθούν οι Έλληνες δημιουργοί ξανά στο δρόμο των ιδιωτικών συμφερόντων. Απορώ και εγώ γιατί το λέτε αυτό, όταν εσείς τουλάχιστον έπρεπε να γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν αδειοδοτήθηκε ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, γνωστοποιήθηκε ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά νομικά μορφώματα. Στην περίπτωση της αυτόνομης οντότητας, δεν υπάρχει η υποχρέωση συλλογικής διαχείρισης. Αφορά μόνο τους δημιουργούς οι οποίοι έχουν εκχωρήσει το σχετικό δικαίωμα στη συγκεκριμένη οντότητα. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι βεβαίως σήμερα κατετέθη το μεσημέρι από την ΟΔΕΜ η ετηθήσα μελέτη βιωσιμότητας. Αυτή η μελέτη θα ελεγχθεί όπως πρέπει να ελεγχθεί από τον ΟΠΗ, ο οποίος θα εισηγηθεί σχετικά. Άλλωστε, το γεγονός ότι την Παρασκευή ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας έλαβε απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο να χρηματοδοτήσει και την μελέτη βιωσιμότητας δείχνει σαφώς τις προθέσεις τόσο του ΟΠΗ όσο και του Υπουργείου. Νομίζω ότι είναι φανερό γιατί ζητήθηκε η μελέτη βιωσιμότητας όταν πάντα στο πλαίσιο του νόμου και δεν ήταν στη διακριτική ευχέρεια κανενός και καμίας Υπουργού.